τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Νικολαίδη, ο οποίος βεβαίως και μέσα από τις παρουσιάσεις που κάνει στον τηλεοπτικό σταθμό Open μεταφέρει πολλές φορές αυτά τα οποία γίνονται, αλλά θα μας δώσει και το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Πράγματι, λοιπόν, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες κάποιες εικόνες οι οποίες μάλλον είχαν προκαλέσει στη Νέα Παραλία χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες Θεσσαλονικείς, οι οποίοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, εντελώς ανέμελοι, μέσα σε ένα κλίμα έτσι που δεν θυμίζει σε καμιά περίπτωση την έκτακτη κατάσταση στην οποία ζούμε, βόλταραν ανενόχλητοι και ανέμελοι στην παραλία. Αυτή η εικόνα ήταν μάλλον προκλητική. Ναι. Από τους ειδικούς κρίθηκε ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθεί και για το λόγο αυτό τόσο η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όσο και ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέλαβαν δράση. Τώρα έτσι, δηλαδή λοιπόν, απαγορεύουν την κίνηση. Κοίταξε, αυτό ακριβώς είναι ένα λεπτό σημείο το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Υπάρχει μια επισήμανση προς τους Θεσσαλονικείς ότι καλύτερα θα είναι να μείνουν στα σπίτια τους. Μάλιστα. Και να μην βολτάρουν στην παραλία. Να μην κινούνται δηλαδή για λόγους οι οποίοι δεν είναι εντελώς απαραίτητοι στην παραλία της πόλης. Και η βόλτα φυσικά είναι ένας λόγος ο οποίος δεν είναι εντελώς απαραίτητος. Ναι, βέβαια. Πάντως να πω σε αυτή την περίπτωση ότι οι Θεσσαλονικείς χωρίς αμφισβήτηση το μεγάλο ποσοστό πιστεύω ότι ακολούθησε αυτές τις οδηγίες. Κάποιοι ξέφυγαν τις προηγούμενες ημέρες. Γι' αυτό ας πούμε υπάρχει αυτή η εγρήγορη πλευρά αστυνομίας και δημάρχου που λέει ότι κοίτα θα κλείσω την παραλία αν συνεχίσετε έτσι και κάνετε τις βόλτες. Χθες δεν είχε τόσο πολύ κόσμο στην παραλία. Δεν είχε και σήμερα νομίζω ότι έχει ακόμα λιγότερο σήμερα κόσμο. Σήμερα ακόμα λιγότερο. Γι' αυτό ακριβώς. Κοίταξε, να μην γινόμαστε και αφοριστικοί και να μην έτσι δημιουργούμε και πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει ή λειτουργούμε κατά κάποιο τρόπο υπερβολικά. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου το οποίο πραγματικά είχε διαβάσει, είχε ακούσει ότι το να κινείται κανείς έξω στον ήλιο είναι κάτι το οποίο είναι καλό για την υγεία του. Ναι. Ότι δηλαδή δεν κολλάει ο ιός από τον αέρα. Υπήρξαν δηλαδή κάποιες τέτοιες απόψεις οι οποίες είχαν κυριαρχήσει στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης τις προηγούμενες ημέρες. Το δεδομένο είναι ότι όταν βρισκόμασταν, Νίκο, στην προηγούμενη φάση, όταν δηλαδή έπρεπε να χωνέψει ο κόσμος ότι θα πρέπει να μην βγαίνει από το σπίτι του και να μην πηγαίνει σε κλειστούς χώρους, να μην πηγαίνει σε καφετερίες, να μην πηγαίνει σε εστιατόρια, σε κινηματογράφους όταν αυτή ακόμα ήταν ανοιχτή, mm-hmm. τότε λοιπόν είχε ακουστεί ότι καλύτερο θα είναι να βρισκόμαστε στον ανοιχτό χώρο, να βρισκόμαστε σε μέρη ανοιχτά όπως είναι η παραλία, που δεν υπάρχει συνωστισμός, που δεν υπάρχει συγχρονισμός όπως λένε οι ειδικοί, και έμεινε αυτή η άποψη ότι δηλαδή είναι εν πολύς ασφαλές να παίρνουμε τη βόλτα μας στην παραλία. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει όμως, όπως μας διαβεβαιώνουν οι ειδικοί, θα πρέπει να αποφεύγουμε και αυτήν τη βόλτα σε ανοιχτό χώρο. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λοιπόν αυτά τα οποία είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες και να πούμε στον κόσμο ότι πραγματικά ο κανόνας είναι ότι καθόμαστε στο σπίτι, ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε ήδη κολλήσει τον ιό και δεν θα πρέπει να τον μεταδώσουμε σε άλλους ανθρώπους παρά να ακολουθούμε κάποιες έτσι, τέτοιες συνήθειες οι οποίες σε μια φυσιολογική ζωή θα ήταν η απολύτως normal να ακολουθηθούν όπως μια βόλτα στην παραλία. Δυστυχώς ζούμε σε αυτή την εποχή, ζούμε σε αυτή την κρίση και θα πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς που μας λένε ότι έξω βγαίνουμε μόνο για κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε σε καμία περίπτωση, μόνο για κάτι το οποίο είναι εντελώς απαραίτητο, όπως για παράδειγμα να πάμε τα φάρμακα σε κάποιο προσφυλές μας πρόσωπο ή να πάρουμε τα απολύτως απαραίτητα αγαθά από το σούπερ μάρκετ ή από το παντοπολείο ή από κάποιο εμπορικό κατάστημα που παραμένει ανοιχτό ή να πάμε να παρέχουμε κάποια βοήθεια σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό μας πρόσωπο. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος ο οποίος θα πρέπει να είναι έτσι τόσο σοβαρός ώστε να μας αναγκάζει να βγούμε έξω. Δυστυχώς εδώ φτάσαμε. Ναι, πάντως υπάρχουν και πολλοί που λένε ρε παιδιά, τι να κάνω. Μην πέντε μέρες, έξι μέρες μέσα δεν μπορώ, θα σκάσω. Πρέπει να βγω κάτι να κάνω. Αυτό πρέπει όμως να το καταλάβουν ότι και να σκάσουν, να μην σκάσουν, πρέπει να βρουν τον τρόπο να μείνουν μέσα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες από ένα Ινστιτούτο της Ιταλίας που λέει ότι ο ιός υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ακόμα και στον αέρα,
και διατηρείται για αρκετές μέρες. Και νομίζω ακόμα και αυτό, έτσι, σαν επιστημονικό συμπέρασμα, θα πρέπει να μας βάλει περισσότερο μυαλό. Σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο άνετο και ό,τι καλύτερο για τον οποιοδήποτε ή για κάποιον ειδικό να συστήνει στον κόσμο να παραμένει στο σπίτι. Ωστόσο, δυστυχώς σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Θα πρέπει να το πάρουμε έτσι όπως είναι. Δεν μπαίνει δηλαδή σε μια λογική κρίσης να πούμε ότι αυτό εγώ το βλέπω με τον Α τρόπο ή με τον Β τρόπο, συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν έχουμε δικαίωμα κρίσης σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Ακολουθούμε αυτά που μας λένε οι ειδικοί. Λες ότι από τις επαφές που έχεις με τον κύριο Ζέρβα μπορεί να το κάνει πράξη αυτό, δηλαδή να κλείσει τη Νέα Παραλία? Ο κύριος Ζέρβας, όπως το παρακολουθούμε όλοι μας στις δημόσιες τοποθετήσεις του, νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει γίνεται και πιο σκληρός. Υπήρχαν οι τοποθετήσεις του για το Δημαρχείο, τις θυμάστε, πριν από καμιά εβδομάδα. Βέβαια. Υπήρχαν οι τοποθετήσεις του για τα θέματα που είχαν να κάνουν με τη λειτουργία του Δημαρχείου του ίδιου, αλλά και των εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης που τις απαγόρευσε όλες. Στη συνέχεια έβγαλε μια απόφαση που έλεγε ότι δεν θα γίνονται οι γάμοι εάν βρίσκονται πάνω από 15 άτομα στην αίθουσα. Έβαλε όριο δηλαδή μέχρι και στους προσκεκλημένους στις γαμήλιες τελετές που γίνονται στις τελετές του πολιτικού γάμου. Τώρα έκανε αυτά τα οποία έκανε στην παραλία. Σήμερα πήγε ακόμα πιο, έτσι, έκανε κάτι ακόμα πιο, έτσι, έκανε μια δήλωση που είναι ακόμα πιο σοβαρή. Είπε ότι οι λαϊκές αγορές είναι ουσιαστικά υγειονομικές βόμβες και θα πρέπει να περιοριστούν. Και αυτό είναι ένα βήμα περαιτέρω. Δηλαδή, κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης ότι παίρνει αυτή την υπόθεση ακόμα πιο σοβαρά και εισηγείται διαρκώς όλο και πιο σκληρά μέτρα. Χτες θυμίζω ότι είπε πως αν σε περίπτωση συνεχιστεί αυτή η εικόνα της παραλιακής, στη Νέα Παραλία με τον κόσμο δηλαδή να βολτάρει ανέμελος, τότε θα προχωρήσει στο κλείσιμο του χώρου. Και σήμερα είπε, έριξε αυτή τη βόμβα για τις λαϊκές αγορές που δεν άρεσε καθόλου στους πολιτές των λαϊκών αγορών. Ήδη είχαμε και ανακοινώσεις εναντίον αυτών των δηλώσεων. Θα τις κλείσω και λοιπά. Σε αυτό ακριβώς. Ναι, θα τις κλείσω και λοιπά. Ναι, μάλιστα. Εγώ νομίζω, νομίζω ότι αυτά όλα πρέπει να τα ακούμε με προσοχή. Νομίζω ότι τα αυστηρά μέτρα τα οποία πήραμε στην Ελλάδα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και όταν ακόμα η υπόθεση του κορονοϊού δεν φάνταζε ότι θα αποτελούσε μια τόσο μεγάλη απειλή. Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα όμως μας φύλαξαν. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι σε καλύτερη φάση από ότι είναι φυσικά η Ιταλία, σε πολύ καλύτερη φάση από την Ισπανία, σε πολύ καλύτερη φάση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με εξελιγμένο και προηγμένο σύστημα υγείας όπως είναι το Βέλγιο ή ακόμα και η Ολλανδία, και νομίζω ότι αυτά πρέπει να μας γεμίζουν με αισιοδοξία. Νομίζω ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα για τη χώρα μας. Να πω μόνο, Νίκο, το εξής, ότι έχουμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αν θέλεις την κεντρική Μακεδονία, έχουμε ένα πληθυσμό που προσεγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, με τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, αλλά και την κεντρική Μακεδονία. Πρέπει να είμαστε γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύριο κάτοικοι. Ωστόσο, τα κρούσματα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ λίγα, είναι 5. Γιατί πραγματικά για 5 κρούσματα μιλάμε στη Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα τα οποία νοσηλεύονται τόσο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όσο και στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, και είναι συνολικά 9, είναι 5 και 4, τα υπόλοιπα αυτή τη στιγμή προέρχονται από άλλες περιοχές. Έχουμε δηλαδή την περιοχή της Καστοριάς, που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, και έχουμε και την περιοχή της Κατερίνης, από την οποία είχαμε ένα τελευταίο κρούσμα. Στη Θεσσαλονίκη, επειδή ακριβώς βρέθηκε το κρούσμα 0 πάρα πολύ έγκαιρα, δεν έχουμε τη μετάδοση του κορονοϊού με τέτοιο ρυθμό όπως τον έχουμε για παράδειγμα στην Αθήνα ή τον έχουμε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Θυμίζω ότι το κρούσμα 0 για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης ήταν η 38χρονη επιχειρηματίας η οποία ταξίδεψε στο Μιλάνο για την εβδομάδα μόδας, επέστρεψε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα, επειδή είναι και μέλος της παράταξης του κυρίου Ζέρβα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, πήγε και παρακολούθησε, συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γι' αυτό και είχαμε και τα έκτακτα μέτρα. Στη συνέχεια, την επόμενη μέρα, επειδή ακριβώς εντοπίστηκε ο ιός μέσα της, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στη συνέχεια ξέρουμε ότι μετέδωσε τον ιό στον 11χρονο γιο της.
Στη συνέχεια ξέρουμε ότι μετέδωσε τον ιό στην 40χρονη φίλη της, η οποία είναι εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, η οποία το μετέδωσε και αυτή τον ιό στον σύζυγό της. Έχουμε όμως από όλες αυτές τις περιπτώσεις να έχει περάσει ο ιός χωρίς να υπάρχει κάποια έτσι, πάρα πολύ βαριά περίπτωση. Και η 38χρονη επιχειρηματίας και ο γιος της και ο άντρας της και η κολλητή της φίλη και ο άντρας της έχουν φύγει από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, είναι πλέον στο σπίτι τους, έχουν ξεπεράσει τον ιό και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά έτσι, θετικό. Οι περιπτώσεις που έχουμε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που νοσηλεύονται και μάλιστα έχουμε μία περίπτωση έναν διασωληνωμένο 65χρονο άντρα ο οποίος εξακολουθεί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ είναι κρούσμα από την περιοχή της Καστοριάς. Έχουμε ακόμα έναν διασωληνωμένο 65χρονο επίσης άντρα που νοσηλεύεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Είναι κρούσμα από την περιοχή της Κατερίνης. Νοσηλεύεται μαζί με τη γυναίκα του, νόσησε στο νοσοκομείο της Κατερίνης, εκεί εντοπίστηκε ο ιός και στάλθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Άλλα κρούσματα εδώ στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιωμένα, 100% δεν έχουμε. Και αυτό είναι άθλος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη για την αναλυτική ενημέρωση. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, γεια. Focus 103,6.